Σχετικά λοιπόν με την ερώτηση, ναι, μπήκαμε στο lockdown, αλλά αυτό δεν είναι το πρώτο lockdown, είναι το δεύτερο lockdown το οποίο γίνεται. Οπότε υπάρχει η εμπειρία γενικότερα η οποία έχει συσσωρευτεί από το προηγούμενο διάστημα και θεωρητικά πιστεύω ότι και η Ελλάδα, αλλά και εμείς σαν εταιρεία και ο κόσμος, γιατί και άλλες χώρες έχουν μπει σε lockdown, είναι σε κάποιο βαθμό πιο έτοιμοι να το αντιμετωπίσουν. Ο digital κόσμος είναι εκεί, ήταν εκεί και πριν από το lockdown. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα με την εμπειρία του κορονοϊού, απλά έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση στα πράγματα, τα οποία ούτως ή αλλιώς συνέβαιναν. Δηλαδή ότι γυρίζαμε πολύ πιο πολύ στο digital, ότι αρχίσαμε να δουλεύουμε από το σπίτι, ότι χρησιμοποιούσαμε διάφορες εφαρμογές, αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβαινε τα τελευταία 5 χρόνια. Με το lockdown ή με τον κορονοϊό πήρε μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση, ένα turbo boost που θα λέγαμε, όπως είπατε, στα ελληνικά, και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Και μάλιστα, επειδή γενικότερα θεωρούμε την έκφραση working from home, ότι δουλεύουμε από το σπίτι μας, αντί να δουλεύουμε από το γραφείο, και αυτό έχει αλλάξει πλέον, δεν μιλάμε πλέον working from home, μιλάμε working from anywhere. Δηλαδή μπορούμε να δουλεύουμε από οπουδήποτε βρισκόμαστε. Είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε κάπου για διακοπές, είτε έχουμε πάει σε κάποιο νησί, μπορούμε και συνερχόμαστε να δουλεύουμε. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε πλέον στο γραφείο μας. Πάμε για εργασιακές σχέσεις και για το μέλλον της εργασίας. Είναι λογικό ότι τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, πριν μπει η τηλεργασία, πριν μπει το πολύ digital, το πολύ zoom, τα συνέδρια που τα έχουμε κάνει και μαζί ιντερνετικά, όλο αυτό δημιουργήσε ένα φόβο σε σχέση με το μέλλον της εργασίας, σε σχέση επίσης με το αν θα χαθούν θέσεις εργασίας. Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την προκατάληψη εντός εκτός εισαγωγικών, ότι τελικά όλα αυτά είναι εδώ. Προφανώς θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα και μια νέα πραγματικότητα, αλλά επί της ουσίας απελευθερώνουν την εργασία, κύριε Νικολαίδη. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γιατί καταρχάς, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Οι οποίες ήταν να χαθούν ούτως ή αλλιώς. Για το τελευταίο διάστημα, όπως είπα, την τελευταία πενταετία, συζητούσαμε ότι η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει στο χάσιμο πολλών θέσεων εργασίας. Ξεκινώντας από τους οδηγούς, με τα αυτόματα τα αυτοκίνητα, από ρομπότ που καθαρίζουν και όλα αυτά τα οποία τα λέγαμε και τα οποία τώρα απλά είναι η σημερινή μας πραγματικότητα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά όμως είναι ότι ανοίγεται ένας μαγικός κόσμος μπροστά μας, που με την παγκοσμιοποίηση, τώρα γίνεται και η παγκοσμιοποίηση της εργασίας. Δηλαδή, αντί να απευθύνονται, αν θέλετε, οι εργαζόμενοι σε εργοδότες που είναι μόνο στην χώρα τους, θα μπορούν να απευθύνονται σε εργοδότες οι οποίοι είναι σε όλο τον κόσμο. Αν σκεφτούμε λοιπόν εμείς σαν Ελλάδα εδώ, ότι είμαστε μια μικρή χώρα των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, ότι σχεδόν όλοι μιλούν αγγλικά, ανοίγεται ξαφνικά ένας μαγικός κόσμος, πολύ πιο μεγάλος, πολύ πιο προσοδοφόρος, από αυτόν τον οποίο ήμασταν περιορισμένοι μέχρι σήμερα. Και για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να έχουμε τις αντίστοιχες ψηφιακές δεξιότητες, πρέπει δηλαδή να αποκτήσουμε τα αντίστοιχα skills, κάνοντας είτε upskilling, εάν δηλαδή έχουμε μέχρι κάποιο βαθμό αυτές τις δεξιότητες, να τις πάμε σε υψηλότερο βαθμό, είτε κάνοντας reskilling, δηλαδή να αποκτήσουμε κάποιες άλλες δεξιότητες ψηφιακού τύπου, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν τις είχαμε. Και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε δηλαδή για μια διαδικασία η οποία είναι, αν θέλετε, από λίγες δεκάδες μέχρι λίγες εκατοντάδες ώρες που θα μπούμε σε μια διαδικασία εκπαίδευσης. Κάτι δηλαδή το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε μέσα σε λίγους μήνες. Και βέβαια μετά υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ριζικά η ζωή μας. Και κυρίως απευθυνόμενος στους νέους, οι οποίοι χειρίζονται καλά και τα ψηφιακά εργαλεία, θεωρώ ότι ανοίγεται ένας πραγματικά μαγικός κόσμος, πολύ πιο προσοδοφόρος, αρκεί να τον αξιοποιήσουμε σωστά.
People's Earth. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αυτοκρατορία σε μια εποχή που τα ζητούμενα είναι πολλά. Μιλήστε μας λοιπόν για αυτές τις απίστευτες διακλαδώσεις που έχει ο δικός σας κόσμος. Όχι αυτοκρατορία, κύριε Νικό. Εντάξει, είμαστε σεμνοί και ταπεινοί. Για να θυμηθώ ένα παλιό ρητό. Λοιπόν, είμαστε ένας φορέας πιστοποίησης προσώπων. Κάνουμε εξετάσεις δηλαδή σε ανθρώπους, αυτό το πράγμα κάνουμε. Το οποίο το κάνουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ελλάδα είμαστε γνωστοί με το ECDL, το οποίο το ξεκινήσαμε αρκετά χρόνια πριν και έχουμε πιστοποιήσει πάνω από 700.000 Έλληνες. Ένας στους τρεις νέους μεταξύ 20 και 35 ετών έχει πιστοποιηθεί από εμάς. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι του πορτοφολίου μας. Η Ελλάδα αποτελεί λιγότερο από το 3% των δραστηριοτήτων μας. Δραστηριοποιούμαστε σε πάνω από 200 χώρες κάθε χρόνο. Κάνουμε εξετάσεις παντού. Και έχουμε ένα πορτφόλιο το οποίο είναι περίπου 600 εξετάσεις στο business, στην IT και στη γλωσσομάθεια. Κάνουμε εξετάσεις σε 26 γλώσσες. Και βέβαια είμαστε ένας από τους μεγάλους φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως. Οπότε και το αντικείμενο του της συζήτησής μας είναι αρκετά επίκαιρο, γιατί πράγματι, για να μπορέσεις να αποκτήσεις κατάλληλες δεξιότητες, πρέπει πρώτα να πας να εκπαιδευτείς, να περάσεις μια διαδικασία εκπαίδευσης και στη συνέχεια, για να μπορείς αυτά τα πράγματα να αποδείξεις, πρέπει να περάσεις και από την διαδικασία επιστοποίησης, η οποία στην ουσία είναι η εξέταση που ξέρουμε. Περνάς από μια εξέταση από την οποία πλέον δεν ισχύει το είσαι ό,τι δηλώσεις, κατά την τσαρούχια ρίση, αλλά ισχύει το είσαι αυτό για το οποίο είσαι επιστοποιημένος. Και βεβαίως αυτόν προφανώς ή μάλλον το κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε βραβευτεί, έχετε πολύ βραβευτεί και προσωπικά και ως εταιρεία. Και μάλιστα αυτό το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και στη νέα γενιά, γιατί εσείς χαρακτηρίζεστε και αυτοδημιούργικος. Δηλαδή, όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Νικολαίδης ξεκίνησε από την πόλη έτσι, και έφτασε στα πέρατα του κόσμου μέσω από την εταιρεία σε 216 χώρες. Τώρα το μήνυμα, έτσι προσπαθώ να παντρέψω και την έννοια του αυτοδημιούργου του σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο. Πόσο εύκολα μπορεί να βρει κανείς το στίγμα του? Ευχαριστώ πολύ την Ernst & Young, η οποία πέρσι μου έκανε την τιμή να με βραβεύσει ως τον αυτοδημιούργο του επιχειρηματία της χρονιάς. Πράγματι, ξεκίνησε από το μηδέν. Όταν ήρθα ως οικονομικός μετανάστης από την Κωνσταντινούπολη το 1981 και είχα την πορεία μου, η οποία με έφερε εδώ που είμαι σήμερα. Το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να δώσω και που δίνω στα νέα παιδιά, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, είναι ότι οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες υπάρχουν πάντοτε. Σήμερα ίσως τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι ήταν μερικά χρόνια πριν, με τη λογική ότι ο κόσμος είναι πιο ανταγωνιστικός και ο ανταγωνισμός είναι περισσότερος και σε επίπεδο ατόμων και σε επίπεδο εταιριών και σε επίπεδο κρατών. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Παρ' όλα τα αυτά, ευκαιρίες υπάρχουν πολλές. Το βλέπουμε με όλα αυτά τα startups τα οποία γίνονται. Κυρίως η τεχνολογία πάλι μας δίνει μεγάλες ευκαιρίες και μπορούμε πλέον επιχειρηματίες να γίνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αν ήταν να δώσω μία συμβουλή στο περιορισμό χρονικά διάστημα που έχουμε για τους νέους επιχειρηματίες, θα ήταν να σκέφτονται παγκόσμια. Think globally. Να σκεφτούν πώς μπορούν να προσφέρουν κάποια προϊόντα ή κάποιες υπηρεσίες όχι στην πόλη τους, όχι στη χώρα τους, στην Ελλάδα στην περίπτωση, όχι στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως. Σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το μέλλον, θα έλεγα. Και μάλιστα, χαριτολογώντας, μπορώ να πω και ένα διαφημιστικό που είχε βγάλει το δικό μας διαφημιστικό τμήμα πρόπερση, που είχαμε κάπου το φεγγάρι και λέγαμε «Εδώ δεν έχουμε πιστοποιήσει κάποιον ακόμα». Δεν υπάρχει χώρο που είμαστε. Ναι, μην τον καλείτε τώρα. Τώρα είναι σε ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, κυρία Νικολαίδη, επειδή έχετε και τεράστια γνώση βεβαίως των εκπαιδευτικών διαδικασιών, δώστε μας ένα κλίμα σε σχέση με το τι θα ισχύσει με τις σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί τώρα, λόγω και του Brexit και επειδή υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες φοιτητές, υπάρχει αυτή η τεράστια γενιά των Ελλήνων φοιτητών που έχει πάει σε Βρετανικά πανεπιστήμια ή θέλει να πάει σε Βρετανικά πανεπιστήμια, τι θα αντιμετωπίσει τώρα?
Από πρώτης πρώτου, τα πράγματα αλλάζουν ριζικά στην Μεγάλη Βρετανία σε ό,τι αφορά στις βίζες. Με εξαίρεση τη βίζα τουρισμού, που πας για μερικές μέρες να κάνεις τουρισμό στη βίζα, στην Μεγάλη Βρετανία, με συγχωρείτε, είτε πας να σπουδάσεις στη Μεγάλη Βρετανία, σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σε κάποιο μεταλλικιακό κολέγιο, είτε πας να εργαστείς στη Μεγάλη Βρετανία, είτε σαν στέλεχος, είτε σαν εργαζόμενος σε μια μικρή εταιρεία, και είτε ακόμη αν πας σαν οικογένεια, αν κάποιος πάει να ενωθεί, να πάει και την οικογένεια του μαζί, η βίζα, η νεότερη βίζα, χρειάζεται και πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα για τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε θα πρέπει και οι φοιτητές και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών που θα πάρουν, θα πάνε στην Αγγλία, ή στη Μεγάλη Βρετανία καλύτερα, να έχουν και μία εξέταση, μία πιστοποίηση που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεών τους. Τρεις είναι οι φορείς οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι σε αυτό το πράγμα και επίσης είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που μετά από ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό που έτρεξε πρόπερση, ένας από τους τρεις φορείς που είναι αναγνωρισμένος από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας εξετάσεις είναι οι εξετάσεις Language Cert, που είναι 100% θηγατρική δική μας της People Cert. Εξετάσεις Language Cert θα είναι πολύ στην επικαιρότητα από πρώτης πρώτου και μετά. Είπαμε για τις αλλαγές και στην εργασία και στις εταιρείες. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την People Cert, για αυτό το οικοσύστημα, να χρησιμοποιήσω εγώ και τις λέξεις που χρησιμοποιεί η νέα γενιά για το οικοσύστημα του People Cert. Ανακοινώσαμε πρόσφατα ότι εμείς εξαγοράσαμε μια αμερικάνικη εταιρεία. Αυξάνουμε το πορτφόλιό μας. Δεν μπορώ να δώσω μια είδηση. Θα ήθελα να τη δώσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τη δώσω. Απλά μπορώ να πω ότι πολύ σύντομα θα ακούσετε για μια πολύ μεγάλη μας επιτυχία, για την οποία ενημερωθήκαμε χτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη. Και βεβαίως υπάρχει και κάτι ακόμη και τελευταίο, το οποίο πριν από μερικές εβδομάδες κερδίσαμε και τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό όλες τις γλώσσες που αφορούν στους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, όταν δουλεύεις σε έναν οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ., πρέπει να γνωρίζεις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες, τη μητρική σου και ακόμη δύο. Η τρίτη γλώσσα αυτή υπάρχει δυνατότητα να πρέπει να την αποδείξεις, να την πιστοποιήσεις μέσα σε μια διετία από τότε που έχεις προσληφθεί, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και έχει γίνει ένας διαγωνισμός γι' αυτό για 24 ευρωπαϊκές γλώσσες, στον οποίο κερδίσαμε τον διαγωνισμό αυτό μαζί με το Πανεπιστήμιο του Λιβάν. Οπότε από το Δεκέμβριο, αν κάνω λάθος, θα πιστοποιούμε σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, σύν την τουρκική. Οπότε θα έχουμε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσοπάθειας σε 25 γλώσσες. Πιστοποιήσω εσάς. Σε πόσες γλώσσες παίρνετε πιστοποίηση, κυρία Νικολάηδη, και τα τουρκικά σας εξαιρετικά? Εγώ μιλάω ως πολίτης που γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα, τελείωσα πανεπιστήμιο στην Τουρκία. Μιλώ ελληνικά και τουρκικά, αγγλικά άπτεστα, καλά γαλλικά, μιλούσα καλύτερα, και μπορώ και συνοσυνοούμε γερμανικά, ιταλικά και λίγο βουλγαρικά. Μ' αρέσαν οι γλώσσες πάντα. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής των Αγγλικών, οπότε είχα μία μικρή κλίση έφεση στη γλωσσομάθεια, αν θέλετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποιος όταν ασχολείται με κάτι τέτοιο, μάλλον καλό είναι να το κάνει. Λοιπόν, κυρία Νικολαίδη, πριν κλείσουμε, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στη νέα γενιά που μας ακούει, στη νέα γενιά που έχει να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα μία νέα πραγματικότητα για άλλη μια φορά? Και δεν αναφέρομαι μόνο στο lockdown των τριών εβδομάδων, ευχή όλων είναι τα πράγματα να πάνε καλύτερα, η οικονομία να πάει καλύτερα, η εκπαιδευτική διαδικασία να μπει σε μία νέα βάση. Λοιπόν, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα και επιχειρηματικά και επαγγελματικά και βεβαίως και ως ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης? Πολλές φορές με ρωτάνε ποιο είναι η συμβουλή που θα έδινα στους νέους που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Και το πρώτο πράγμα το οποίο τους λέω είναι, για θες να γίνεις επιχειρηματίας, πρέπει να μαθαίνεις να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα λάθη σου. Αν δεν μπορείς να διαχειριστείς την ήττα,
δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς τη νίκη. Και μετά από κάθε λάθος θα μπορείς να σηκώνεσαι και να προχωράς μπροστά και να το ξεχνάς και τελικά θα έρθει σιγά σιγά η επιτυχία. Θεωρώ το μήνυμα αυτό είναι γενικότερο κατά την άποψή μου και πολύ επίκαιρο τώρα. Okay, έχουμε τις δυσκολίες μας, ο κόσμος έχει τις δυσκολίες του, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά μέσα από μια πολύ αισιόδοξη, από ένα αισιόδοξη οπτική γωνία. Πιστεύω ότι τα πράγματα μας περιμένουν πολύ καλύτερες μέρες μετά από αυτές τις δυσκολίες οι οποίες θα έχουμε και μπορεί να κρατήσουν και μερικούς μήνες ακόμη. Αλλά είμαστε σε ένα προνομιακό μέρος του πλανήτη, εμείς οι Έλληνες. Ίσως έχουμε το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο. Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους, έχουμε οξυδέρκεια, έχουμε το ελληνικό φιλότιμο και αν αξιοποιήσουμε καλά αυτά τα πράγματα τα οποία μας δίνουν, όπως και επίσης και την ελληνική οικογένεια, που είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, οι οικογενειακές σχέσεις που διατηρούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι το μέλλον είναι λαμπρό για όλους τους νέους. Βοηθήστε, θα κάνετε λίγο το συμπαρουσιαστή, γιατί εγώ δεν βλέπω το chat. Εσείς μάλλον το βλέπετε το chat. Τι ώρα είναι να πούνε σε εσάς πότε πρέπει να κλείσουμε, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε να ακούσουμε για τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα. Μας έχουν στείλει μηνύματα, λέει, για να κλείσουμε. Θα πάμε τώρα, λέει, πρέπει να κλείσουμε. Κλείσουμε τώρα, λοιπόν. Εξαιρετικό και στην δημοσιογραφική παρέμβαση. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και ανθρώπινη κουβέντα σε άπτα στα ελληνικά. Πολύ inspiring κουβέντα πάντα μαζί σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε